Εσύ το έχεις αποκλείσει να κάνεις δεύτερο παιδί? Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό τη θεωρώ πολύ χάρη στην ερώτηση. Και άμα έρθει. Δηλαδή, εγώ. Δηλαδή, γιατί να απαντήσει μια γυναίκα? Ρε παιδί μου, στη λογική που. Στη λογική που. Στη λογική που το προγραμματίζει. Τώρα, αν έρθει, δεν ξέρει. Αλλά δεν ξέρει τον Αλέξανδρο. Αλλά και πάλι. Αλλά θέλω να πω ότι. Όχι, δεν θέλω άλλο παιδί. Δεν θες άλλο παιδί. Υπό την έννοια ότι. Είναι λίγος ο χρόνος. Δεν θέλω να τον μοιράσω και σε άλλο παιδάκι, ας πούμε. Θες να κάνεις φόκους εκεί την αγάπη σου για παιδί. Θέλω να κάνω εκεί φόκους, γιατί ήδη μου φαίνεται λίγος ο χρόνος που περνάω μαζί του. Θέλω να σε δω να κάνεις παιδικό πάρτι και να σε δω τι μαγειρεύεις τα παιδάκια. Α, και τέτοιο. Και τέτοιο, και δεν υπάρχει και τέτοιο. Εξαιρετικό, μάλιστα. Πολλά και σε όλες τις γειτονιές. Ναι, ναι. Επίσης υπάρχουν γιαγιάδες και υπάρχουν και άλλες μαμάδες φίλες που μαγειρεύουν πολύ ωραία. Τυροπιτάκια αυτά από εδώ από εκεί. Έχω να κάνω πάρτι σε σπίτι καιρό, να πω την αλήθεια. Ναι, δεν του κάνω πάρτι στο σπίτι. Το πας όμως άλλα πάρτι. Ναι. Αν ο σύντροφός σου σου πει κάποια στιγμή ότι θέλω να κάνουμε παιδί, σου ζητήσει εκείνος. Ναι. Πώς γύρισε να πες. Τι του έκανε, θα το σκεφτείτε λίγο, θα γελάσετε και θα σας περάσετε. Ξεκίνα, πάνω σύντροφός σου, ξεκίνα. Αν ο σύντροφός σου, πες. Αν ο σύντροφός σου, σου ζητήσει. Θα γελάσουμε λίγο, όπως το πες. Θα γελάσετε λίγο και θα του περάσει, ξέρω εγώ. Αυτό. Τι, αυτό. Αυτό. Δεν είναι άδικο όμως, γιατί εσύ το έχεις βιώσει αυτό, ρε παιδί μου, τη μητρότητα. Ναι. Καλά, εκείνος δεν μπορεί να βιώσει τη μητρότητα. Ναι, σωστά. Λίγο δύσκολο, αλλά το να κάνει δικό του παιδί, υπό την έννοια ότι είναι δικό του, δεν σημαίνει ότι μπορεί να αγαπάει και ένα παιδί που δεν είναι δικό του, το ίδιο και περισσότερο. Δεν έχει να κάνει με αυτό, έτσι προς Θεού. Γίνεται. Αλλά λέμε τώρα. Είναι λίγο. Η ιδέα ότι είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να κάνει άλλο παιδί, λιγάκι μπορεί να σου ξυπνήσει την ιδέα ότι θες παιδί χωρίς να τη θες πραγματικά. Σωστό. Αυτό, γιατί μπορεί να πάει εγωιστικά λίγο μέσα σου. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό αυτό. Σε έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά που κάνει ο σύντροφός μου, τη ζωή που κάνει ο σύντροφός μου, δεν έχει ρεαλισμό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν έχει προκύψει. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω στο θέμα. Σκέφτεστε να παντρευτείτε? Άιντε πάλι. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Τα ίδια θα λέμε κάθε φορά, θα βαριέται και κόσμο. Να σου πω, έχουμε να σε δούμε ένα χρόνο. Μπορεί να έχει αλλάξει απόψεις. Παπά, εγώ σου χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες, η παλιά Μαρία που σε αγαπάμε περισσότερο. Έτσι, ευχαριστώ να είστε. Λοιπόν, καλά. Μπορεί να έχει αλλάξει απόψεις, ξέρω εγώ. Όχι, δεν έχω αλλάξει απόψεις. Δεν έχω αλλάξει ακόμα. Έχοντας σώσει φρένας, ας πούμε, προς το παρόν, πιστεύω τα ίδια πράγματα που πίστευα πάντα. Πάντως είναι μια σχέση που, δόξα τω Θεώ, κρατάει πολύ καιρό και από ό,τι φαίνεται και είστε και πολύ, σας βλέπουμε έξω δηλαδή, πολύ ωραία. Ωραία, μια χαρά. Είσαι σταθερή, Μαρία. Είσαι σταθερή ή είσαι σταθερή? Γιατί τώρα είσαι σταθερή προφανώς για να είναι μια μεγάλη σχέση. Είμαι σταθερή. Κοίταξε να δεις, είναι να δεις οι συνθήκες πώς είναι, πώς κουμπώνει το πράγμα, η χημεία, η κατάσταση. Γενικότερα δεν έχω τη φιλοσοφία ότι λοιπόν, τι ώρα είναι, σε μία ώρα το κλείνουμε το θέμα. Ναι. Τι ημερομηνία έχουμε, σου δίνω ένα μήνα καιρό γιατί πρέπει να πάω παρακάτω. Δεν έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Ή σου δένει η μαγιά ή δεν σου δένει η μαγιά. Το μόνο σίγουρο ότι άνθρωπος είμαι που βαριέμαι σχετικά εύκολα. Αυτό είναι το θέμα μου, ας πούμε. Και τώρα που δεν έχεις βαρεθεί. Δεν έχω βαρεθεί. Ναι, εξαρτάται όμως από τον άλλον να σε κρατάει. Βέβαια. Ξύπνια, τέλος πάντων. Για μένα εξαρτάται πάρα πολύ από τον άλλον. Πάρα πολύ. Δεν είμαι άνθρωπος, δηλαδή, εγώ που θα κάνω για να μην. Κρατήσει μια σχέση. Ναι, δεν είμαι αυτή. Περιμένεις περισσότερο από τον άλλον να κάνει. Δεν είναι ότι περιμένω. Περιμένω από την αίσθηση δύο ανθρώπων και από αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους, αυτό που δημιουργείται δηλαδή, να είναι αρκετό. Να μην χρειάζεται να κάνεις την προσπάθεια να κρατήσεις τη σχέση ζωντανή. Άμα αρχίσεις προσπάθεια. Άντε, φτιάξε μου και γλίστρισα. Ναι. Το θέμα δεν είναι να προσπαθείς. Το θέμα είναι. Τι.